Τώρα νομίζω έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Καλά. Ξεχωριστός συνάδελφος, δημοσιογράφος, καταξιωμένος όσο δεν πάει, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω, μπορούμε να το πούμε αυτό ότι είμαστε συνάδελφοι. 45 χρόνια. Τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε. Αλλά εδώ σήμερα τον έχουμε την ιδιότητα του συγγραφέα, μέρη μου. Είναι... Once δημοσιογράφος, always δημοσιογράφος. Σωστό. Σωστά. Σωστό. Κύριος Πάνος Όμπολος μαζί μας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα συνάδελφοι, και πράγματι είμαστε συνάδελφοι. Δεν έχει σημασία αν εσείς είστε νεότεροι, νέα παιδιά, και εγώ είμαι μεγαλύτερος. Α, δεν το είπαμε με βάση την ηλικία. Είπαμε πού να συγκριθούμε τώρα εδώ πέρα. Όχι, είμαστε όλοι συνάδελφοι, και εμείς και οι οπερατέρ εδώ, και οι χολύπτες, οι τεχνικοί γενικά και οι διοικητικοί, είμαστε όλοι συνάδελφοι, κρίκοι μιας αλυσίδας, της αλυσίδας των μέσων ενημέρωσης. Πραγματικά. Ο λόγος για τον οποίο έρχεστε κοντά μας σήμερα, είχαμε συζητήσει και πριν από μερικές μέρες, αλλά από απόσταση, είναι αυτό το βιβλίο, το καινούριο βιβλίο, Βεντέτες, σωστά? Σωστά. Ένα βιβλίο που ήρθε η ώρα του να παρουσιαστεί και εδώ στο Ηράκλειο. Ακριβώς. Είναι το 7ο κατά σειράν βιβλίο που γράφω, και το παρουσιάσαμε στην Αθήνα και φυσικά το παρουσιάζουμε και αύριο στο, εδώ στο Ηράκλειο. Αύριο στις 7.30 στο Πολύκεντρο Νεολαία στην Ανδρόγειο. Σωστά. Ακριβώς. Το δρόμο δεν θυμόμουν. Ανδρόγειο. Ανδρόγειο, Ανδρόγειο. Όλοι το ξέρουν. Λίγο περίεργο και δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, εδώ το παρουσιάζουμε αύριο στις 7.30 και όποιος έχει χρόνο και την ευχαρίστηση, για μας τιμή θα είναι να μας τιμήσει να είναι μαζί μας. Και συντονίστρια βεβαίως της εκδήλωσης, πρέπει να το πούμε, η δικιά μας η Στέλλα Τερτζάκη, η Στέλλα, η συνάδελφός μας η Στέλλα. Και σας ευχαριστώ και την ευχαριστώ και εκείνη. Πολλές βεντέτες πια φαίνεται λίγο να εκλείπει το φαινόμενο στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στη Μάνη για παράδειγμα που γινόταν. Στην Κρήτη όμως παραμένουμε σε αυτό το, σε αυτό το κλίμα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το θετικό εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα περιστατικά βεντέτας που είχαμε παλιότερα εδώ στην Κρήτη, που ερχόμουν, πόσες φορές έχω έρθει από την Αθήνα για να καλύψω γεγονότα, τα περιστατικά λοιπόν έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι η εκδίκηση, γιατί βεντέτα σημαίνει εκδίκηση, η ιταλική λέξη είναι, η βεντέτα, η εκδίκηση δεν ωφελεί, δεν οδηγεί πάντα η βεντέτα στην καταστροφή, οδηγεί στο χάος, μακριά. Έχουμε δικαιοσύνη. Παλιότερα είχαν τις βεντέτες, γιατί δεν υπήρχαν οι νόμοι, δεν υπήρχαν δικαστές. Τώρα και η δικαιοσύνη υπάρχει, και οι δικαστές και οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι και οι νόμοι, και φυσικά πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη με μια κουβέντα. Και να μην παίρνουμε εμείς τον νόμο στα χέρια μας, όπως έλεγαν παλιότερα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ο μοσαϊκός νόμος. Πλέον αυτά ανήκαν στην αρχαία εποχή. Τώρα είμαστε στο 2024. Το ευχάριστο είναι ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά βεντέτας και στην Κρήτη. Στη Μάνη εξαλείφθηκαν, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη υπάρχουν, αλλά πολύ μειωμένα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο, κύριε Σόμπολο. Νομίζω και σε άλλα βαλκανικά κράτη έτσι το συναντάμε. Μπράβο, Μπάμπη. Όχι μόνο βαλκανικά. Έχουμε και στα Βαλκάνια. Και σήμερα έχουμε ανθεί σε Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Αλβανία γίνεται χαμός και σήμερα, σε άλλες περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στη Νότια Ιταλία, στην Κορσική
και σε πολλές άλλες χώρες, στην Ιορδανία, στην Κύπρο εδώ τη δικιά μας, υπήρχε η βεντέτα, αλλά χρόνο με το χρόνια, όχι χρόνο, γιατί χρόνο με το χρόνο δεν τελειώνει, δεκαετίες, πεντηκονταετίες, μειώνεται και σιγά σιγά εξαφανίζεται. Και μακάρι αυτό, ελπίζω και πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ, θα τελειώσει κάποια μέρα, αλλά χρειάζεται παιδεία και βούληση από πλευράς κυβερνήσεων για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία. Μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα. Αν τελειώσει η οπλοκατοχή, να μην έχεις τα όπλα στο σπίτι και να μην έχεις το όπλο στη τσέπη και στο ζωνάρι που λέγαν παλιότερα το κουμπούρι στο ζωνάρι, τότε θα τελειώσει και εδώ η βεντέτα. Τώρα, μέσα στις σελίδες του βιβλίου, πόσες ιστορίες, πόσες βεντέτες θα συνάντησουμε? Είναι πάνω από 30 βεντέτες, υποθέσεις βεντέτας. Αρχίζουμε από την δεκαετία του 20, 1920, και φτάνουμε στη δεκαετία του 1990, δηλαδή μέχρι το 2000. Δεν έχω πάρει βεντέτες, δεν ασχολήθηκα με βεντέτες από το 2000 και έπειτα. Να μην αναμοχλεύουμε πάθη που είναι πρόσφατα. Το 20 τώρα, το 50, το 30, εντάξει, αυτά είναι ξεχασμένα και τελειωμένα. Και αυτά που βάλατε τα ξεχασμένα, τα έχετε χειριστεί με πολύ διακριτικότητα και σεβασμό, γιατί είναι ένα λεπτό θέμα και πραγματικά... Τα χειρίστηκα γιατί καταρχάς δεν βάζω τα επώνυμα των, θυμάτων, είτε δραστών είτε θυμάτων, σεβόμενος τη μνήμη και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Σέβομαι όμως, δεν βάζω και τα χωριά, εκτός από κάνα δυο που είναι ιστορία της Κρήτης και του τόπου, όπως είναι τα Βορίζια. Δεν βάζω ονομασία χωριών, βάζω το νομό γενικά, Κρήτη, ξέρω εγώ. Σεβόμενος, δεν χρωστάνε τίποτε τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, επειδή είναι πλάκι στη βεντέτα ο παππούς, ο πατέρας, ο προπάπος. Όχι. Πέρασαν αυτά, τελειώσανε, γύρισαν σελίδα ζωής και πλέον είναι μια χαρά οι οικογένειες και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό, σεβόμενος αυτές τις αρχές, δεν ούτε έγραψα πάνω από το βεντέτες πάνω από το 2000, εκτός αν κάποια είχε αρχίσει το 80, ξέρω εγώ, το 70, και ξαναχτύπησαν μετά το 2000, οπότε τη συμπεριέλαβα. Αλλά να αρχίζει βεντέτα μετά το 2000 δεν έχω καμία. Αυτά τα περιστατικά, υποθέσεις που ξετυλίγονται μέσα στον βιβλίο σας, κύριε Σόμπολε, πώς ξεκίνησαν κάποιες από αυτές? Είναι συνήθως για ασήμαντες αφορμές, όπως λέμε? Ακριβώς, Μπάμπη, εντελώς ασήμαντες αφορμές. Μπήκε η κατσίκα στο χωράφι του διπλανού και του προξένησε ζημιά. Αρχίζει η λογομαχία και πάνω στη λογομαχία τραβάει το πιστόλι και τον σκοτώνει. Τον σκοτώνει από την οικογένεια του σκοτωμένου. Σκοτώνουν τον δράστη από την οικογένεια του δραστή και πάει το κομπολόι, πάει σύννεφο. Γι' αυτό εγώ φωνάζω, παιδιά, συνάδελφοί μου, φωνάζω και λέω όχι όπλα, μακριά από όπλα. Πόσες φορές έχω ασχοληθεί εγώ με υποθέσεις για το τίποτε. Τσακώνονται στο δρόμο δύο οδηγοί, βγαίνουν έξω, άντε ρε είσαι μάγκας εσύ, τραβάει το πιστόλι και τον σκοτώνει. Άμα δεν έχει το πιστόλι μαζί του, θα του ρίξει μια κλωτσιά, μια γροθιά ο ένας, άλλη μια κλωτσιά ο άλλος και τέλειωσε. Άμα όμως τον πυροβολείς και τον σκοτώσει, και αυτός πάει φυλακή, ο οπλοφόρος, ο δράστης, ο φωνιάς, αλλά και ο άλλος πάει στο χώμα. Στο χώμα. Κάποια πράγματα. Είμαστε στο 2024. Δεν χρειάζεται όπλο στη τσέπη και στο αυτοκίνητο και στη ζώνη. Τώρα, εσείς δεν έχετε καλύψει όλες αυτές τις βεντέτες, φυσικά, διότι... Όχι, πολύ σωστά λες, Μέρη, γιατί
είναι υποθέσεις που όταν ήμουν αγέννητος, όχι όταν άρχισα δημοσιογραφία, όταν ήμουν αγέννητος, αλλά πολλές από αυτές τις έχω καλύψει και εδώ και στη Μάνη και σε άλλες περιοχές. Και μπορώ να σας πω και δύο-τρεις έτσι χαρακτηριστικές. Αυτή που σας έχει μείνει περισσότερο από όλες ποια είναι? Τα βορίζια είναι οπωσδήποτε χοντρή υπόθεση, γι' αυτό είναι από τις πρώτες που περιέλαβα στο βιβλίο, γιατί μέσα σε 2 ώρες είχαμε 6 νεκρούς και καμιά δεκαπενταριά τραυματίες, και πολλοί από τους τραυματίες έμειναν ανάπηροι σε όλη τους τη ζωή, γιατί χρησιμοποίησαν και χειροβομβίδα, όχι μόνο μαχαίρια και πιστόλια, και χειροβομβίδα, και κόψαν πόδια, οπότε έμεινε σε όλη του τη ζωή ανάπηρος. Στη Μάνη είχαν άλλα ήθη και έθιμα που λέμε. Τα φτιάχνε η κοπέλα με κάποιον από το χωριό. Έπρεπε να την παντρευτεί. Έχω υπόθεση. Μια 16χρονη τα φτιάχνει με έναν 27χρονο. Κάποια στιγμή ο 27χρονος λέει, όχι δεν θα την παντρευτώ, χωρίζουμε. Χωρίζουμε. Τον σκοτώνω. Γιατί? Διότι, τι επικρατούσε τότε? Αυτό έγινε δεκαετία του 1930. Αργότερα άλλαξαν τα πράγματα. Τι επικρατούσε τότε? Γνωρίστηκες με την κοπέλα. Τη διακόρευσες την κοπέλα. Mm. Έτσι λέγαν τότε. Ναι. Διακόρευσες την κοπέλα. Πρέπει να την παντρευτείς. Δεν την παντρεύεσαι. Μπας. Σέφαγε το μαύρο σκοτάδι. Και σκότωσαν τον 27χρονο στην προκειμένη περίπτωση. Οι συγγενείς του 27χρονου σκοτώνουν από την οικογένεια του άλλου. Φαύλος κύκλος είναι, βέβαια. Και κύκλος. Και χάνονται παιδιά, συνάδελφοί μου, χάνονται και άνθρωποι, χάθηκαν αμέτρητοι και άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση. Ναι. Επειδή ανήκαν στην οικογένεια, στην Α ή στη Β οικογένεια, και πλήρωναν με τη ζωή τους. Υπάρχει βέβαια και παράμετρος του σασμού, έτσι. Α, μπράβο, Μπάμπη. Ο σασμός, ξέρεις από την έρευνα που έχω κάνει, πόσο κόσμο έχει σώσει αυτοί οι μεσίτες, όπως τους λένε, οι σαστάδες, κατάλληλους τους λένε σαστάδες. Α, εδώ πολλές φορές μου τις έλεγαν μεσίτες και πιστεύω αυτός είναι ο πιο δόκιμος όρος εδώ, με το σασμό. Έχουν σώσει πάρα πολύ κόσμο που θα ήταν μακαρίτες οι άνθρωποι αυτοί. Και ντούτοις, έκαναν και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι μεσίτες αυτοί, οι σαστάδες που λέμε εμείς. Στην Μάνη τους λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν και εκείνοι και μια τη δικιά ορολογία δικιά τους που τα φτιάχνανε. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση στη Μάνη, με συνάδελφοι, είναι πας στο νεκροταφείο, σε νεκροταφεία χωριών που έχουν ερημώσει, όπως και εδώ έχουν ερημώσει χωριά, και βλέπεις στους τάφους, όχι πέθανε τότε, εδολοφονήθη τότε, τον φώνευσαν τότε κάτω από το όνομα στο σταυρό στα νεκροταφεία. Είναι πραγματικά. Δυστυχώς αυτά όμως τέλειωσαν εκεί, γύρισαν σελίδα, όπως και εδώ πολλοίς κόσμος γύρισε σελίδα και πάνε να το τελειώσουν, και μακάρι κάποτε να τελειώσει και εδώ η ιστορία. Και να μας μείνει μόνο το βιβλίο. Αυτό το μήνυμα περνάω από το βιβλίο, ότι το βάρβαρο έθιμο, έτσι το χαρακτηρίζω, βάρβαρο έθιμο της βεντέτας, οδηγεί σε καταστροφή, οδηγεί σε συμφορές. Να μην παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας εμείς. Λοιπόν, το καλύτερο μήνυμα ήταν για το τέλος, κύριε Σόμπολε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και αύριο στην Ανδρόγειο, σωστά. 7:30 ώρα. Στις 7:30. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.